flipping stock markets are flipping between small gains. Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σήμερα ανάμεσα σε οριακά κέρδη και μικρές ζημίες, με τους δείκτες FTSE 100 και Eurostox 50 να είναι στο 0. Στα νομίσματα το ευρώ κερδίζει έδαφος σε σχέση με το δολάριο και στις αγορές ομολόγων τα ισπανικά και ιταλικά ομόλογα διολυσταίνουν οριακά σε αναμονή σημαντικής δημοπρασίας ισπανικών ομολόγων. Καλημέρα σας, είμαι ο Ισάκ Σιντίκη και αυτό είναι άλλο ένα Daily Market Byte από την ETX Capital. Θα σας μεταφέρω την εικόνα από τις αγορές μετοχών σήμερα. Όπως προείπα, οι επενδυτές είναι σε αναμονή της δημοπρασίας ισπανικών ομολόγων. Η Ισπανία διενήργησε στις αρχές του μήνα μια επιτυχημένη δημοπρασία την 1η του 2013 και οι επενδυτές περιμένουν κάτι αντίστοιχο και σήμερα. Το ισπανικό χρέος έχει αρκετή ζήτηση τις τελευταίες ημέρες, όσο απομακρύνεται η ανάγκη ενός πακέτου σωτηρίας, τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2013. Λίγο πολύ η αναμονή της δημοπρασίας αυτής οδηγεί τις τιμές στην Ευρώπη. Οι επενδυτές είναι σε κατάσταση αναμονής και θα έλεγα και μπερδεμένοι από τα εταιρικά αποτελέσματα από την Ευρώπη που έδωσαν μία μεικτή εικόνα. Η λιανική αγορά στην Αγγλία τα πήγε απρόσμενα καλά, με τις Dixons Associated British Foods να παρουσιάζουν πολύ καλά αποτελέσματα, με μια καλή προχριστουγεννιάτικη περίοδο. Ενώ από την άλλη, είχαμε τις HMV και Blockbuster να τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και πιθανότητα να οδηγούνται στη διάλυση πολύ σύντομα. Απ' την άλλη, είχαμε αρνητική εξέλιξη στον κλάδο των ρηχείων με τη Rio Tinto να αντιμετωπίζει διαγραφές ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή της κίνηται πτωτικά κατά περίπου 3% και ο διευθύνων σύμβουλος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη θέση του. Το γεγονός αυτό έχει πιέσει γενικά τις εταιρείες του κλάδου. Από εταιρικά αποτελέσματα σήμερα έχουμε τη Citigroup και την Bank of America που αναμένεται να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των επενδυτών, ακολουθώντας τα πολύ καλά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν χθες η Goldman Sachs και η JP Morgan, η οποία παρουσίασε σχεδόν διπλάσια κέρδη αναμετοχή από τα αναμενόμενα. Από οικονομικά στοιχεία έχουμε τα εβδομαδιαία επιδόματα ενεργείας στις ΗΠΑ, νέες κατοικίες και το Philadelphia Fed αργότερα το απόγευμα. Οπότε θα επηρεάσουν το κλείσιμο της συνεδρίας στις ευρωπαϊκές αγορές και θα έχουμε και μια εικόνα για το πώς θα κλείσουμε την εβδομάδα με την αυριανή μέρα να είναι η τελευταία της συνεδρίασή της. Αυτό ήταν το σημερινό Daily Market Byte. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.